Η νίκη της αριστεράς αυτή, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, είναι η πρώτη νίκη μετά αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση. Είναι η πρώτη νίκη στην Ευρώπη, είναι η πρώτη νίκη σε όλο τον κόσμο. Ναι. Σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως. Μετά την... να το πω έτσι, όταν πρωτοχρησιμοποιήθηκε ο όρος παγκοσμιοποίηση, ναι. Άλλαξε ο κόσμος ολόκληρος. Για πρώτη, φορά αριστερό κόμμα, καθαρά αριστερό κόμμα, όχι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, παίρνει την κυβέρνηση. Εντάξει, είναι καθαρά, αριστερό. Γιατί είναι... έχει συνεργασία με τον κύριο Καμένο. Άρα αυτό θα σχολιάσουμε τώρα. Εντολή, τη συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον κύριο Καμένο. Υπάρχει εντολή διακυβέρνησης στο ΣΥΡΙΖΑ. Ως κορμό. Έτσι. Όχι ως κορμό, υπάρχει εντολή διακυβέρνησης στο ΣΥΡΙΖΑ. Ως κορμό, τώρα η συμμετοχή, 149 έδρες. η συμμετοχή του κυρίου το Καμένου, ο ίδιος είπε. Ναι, βέβαια. Δηλαδή το ποτάμι, αν δεν υπήρχε το πρόβλημα του κυρίου Καμένου, κοιτάξτε, να δείτε. Να σας πω ένα, για τις συνεργασίες δύο πράγματα. Θα μπορούσαν και το ποτάμι μέσα. Θα μπορούσε... Και γιατί να μην ήταν άλλωστε, γιατί είχε. Ευχή πολλών ανθρώπων και της αριστεράς θα ήταν μια συνεργασία με ένα κεντροαριστερό κόμμα. Δυστυχώς τα κόμματα της κεντροαριστεράς χάσαν τα κοινωνικά τους ερίσματα, γι' αυτό και καταποντίστηκαν. Δεν υπάρχει δημάρ σήμερα. Καλό έκανε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έκανε καλό. Δεν κάνει καλό. Έκανε καλό στο ΣΥΡΙΖΑ, εάν τα κεντροαριστερά. Δεν κάνει καλό γενικότερα. Αν τα κεντροαριστερά κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να εξαφανιστεί η κεντροαριστερά. Η κεντροαριστερά εξαφανίστηκε από μόνη της. Συμφωνούμε. Με την υποταγή στα μνημόνια. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι αν η κεντροαριστερά δεν είχε χάσει το λαϊκό έρισμα με τα μνημόνια, με την πολιτική που εφάρμοσε. Λογικά δεν θα είχε αναδειχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Εγώ νομίζω ότι θα έχει αναδειχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έφερνε μια καινούργια τομή στα πράγματα. Έφερνε μια καινούργια τομή. Κυβερνητικό κόμμα. Όχι. Η αριστερά αυτή που πολλοί την ανακαλύψαν το 2012 είναι μια αριστερά που χτίστηκε με πολύ κόπο και πολλά βάσανα και πολλούς αγώνες από το 2000. Είναι η αριστερά που πήγε στη Γένοβα. Είναι η αριστερά που αντιστάθηκε στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Είναι μια αριστερά που έδωσε μάχες. Όλη τη δεκαετία του 2000 και στα πανεπιστήμια και στους χώρους δουλειάς, πολλοί την ανακάλυψαν το 2012. Ήταν αργά όταν την ανακάλυψαν οι πολιτικοί της αντίπαλοι, κυρίως οι τοποθετημένοι στην κεντροαριστερά. Είναι η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είναι μια ιστορική μέρα, είναι μια ιστορική νίκη. Ο κύριος Τσίπρας είναι, νομίζω, ο δεύτερος νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους. Είναι ο νεότερος πρωθυπουργός που έχουμε γνωρίσει εμείς, τέλος πάντων. Και είναι καλό αυτό. Θα το δούμε αν. Τα καταφέρει, ευχόμαστε όλοι να τα καταφέρει, γιατί είναι πρωθυπουργός της χώρας πάνω απ' όλα. Τι θες να πεις? Τίποτα, να σου πω ότι γιατί ο πρώτος. Σε βλέπω που σηκώνεις το δάχτυλο. Όχι, επειδή μας το στείλαν το πρωί, ότι ο πρώτος ήταν ο Επαμνώντας Δελιγιώργης το 1865. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, λέω. Τώρα είναι πριν από 200 χρόνια. Τέλος πάντων, το θυμήθηκα. Μου το έστειλαν, δεν το λοιπόν, Ανδρέα, φρέσκο ψάρι. Καταρχήν τα υπουργεία πάνε 10. Τα έχετε πει όλα. Ναι, 10 με 12 νομίζω, max. Νομίζω τα ονόματα, σας άκουγε προηγουμένως, ναι. Έχουν υποθεί λίγο πολύ. Ναι, δεν έχουμε νομίζω... τον κύριο Καμένου βέβαια ποια θα πάρει. Ναι, θα το δούμε αυτό. Και θα... Όχι, νομίζω. Θα δούμε και ποιοι θα είναι οι υπουργοί του κύριου Καμένου και ποια υπουργεία, δεν ξέρω αν έχει πληροφορίες ο Ανδρέας. Εντάξει, αστείωμαι. Όχι, τα ονόματα είναι αυτά που έχουν επεχτεί. Αν υπάρξει τώρα μια-δυο εκκλήσεις, ναι, θα το δούμε στη... Το θετικό πάντως είναι ότι θα έχουμε πάλι ενημέρωση πολιτικών συνδεκτών. Αν θα ξεκινήσει το briefing πάλι και έχει σημασία. Αλλά δεν θα έχουμε υπουργείο τύπου. Δεν θα το έλεγα. Κοιτάξτε, είναι... Εντάξει, μια-δυο εκπλήξεις πάντα υπάρχουν. Ναι. Νομίζω ότι το υπερυπουργείο, όπως γίνεται, της δημόσιας διοίκησης, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν για τον Δημήτρη τον Παπαδημούλη. Δηλαδή, εντάξει, ο Δημήτρης Μαδανιούλης μετακομίζει από τις Βρυξέλλες. Από τις Βρυξέλλες ξανά. Λοιπόν, νομίζω ο πρώτος επιλαχών πρέπει να είναι ο συνάδελφός μας από το TVXS, ο κύριος Κουλούγλου. Ο κύριος Κουλούγλου, ναι. Μάλιστα. Κόλλησα τώρα. Μάλιστα. Ναι. Άλλο όνομα για αυτά τα υπερυπουργεία? Θα έλεγα ότι συζητείτε τώρα. Ναι, συζητείτε και ο Κωνσταντίνος Σουκαλάς, ο οποίος είναι σε επικρατείας, βέβαια. Ναι, για το Υπουργείο Παιδείας και συναντήθηκε και με τον κύριο Τσίπρα πριν από λίγη ώρα. Ναι. Ανδρέα, να σε ρωτήσω κάτι. Βλέποντας εφημερίδες, τις οποίες ο χώρος ο δικός σου, τον οποίο δεν το κρύβεις, λες ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λες κανένα. Εγώ δημοσιογράφος είμαι, αλλά έχω πολιτική. Το λες, έχεις πολιτική ταυτότητα. Βλέποντας εφημερίδες να βάφονται κόκκινες κτλ., αυτές που ονομάζουν συστημικές, πώς το είδες? Εισέπραξες. Να πω έτσι, δεν είναι αστείο. Μπερδέστηκα το Σάββατο πρωί, νόμιζα ότι πήρα την αυγή και πήρα το βήμα. Ναι. Και σήμερα μπερδευτήκαμε.
Καλά. Λίγο. Λοιπόν, σοβαρά τώρα. Εντάξει, αυτό έχει φανεί. Όταν 15 μέρες πριν τις εκλογές το βήμα είχε βγει πρωτοσέλιδα και έλεγε η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ περίπου. Με πρωτοσέλιδα, άρθρα κτλ. Αυτό είναι κάτι το αναμενόμενο. Βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει ευθαρσώς και σε όλους τους τόνους και χθες το βράδυ και ο Αλέξης Τσίπρας αδεσμεύτηκε ότι υπάρχει ένα ανοιχτό μέτωπο με όλο αυτό το τρίπτυχο που λέμε ΜΜΕ, εργολάβοι, τράπεζες, πολιτική. Είναι ένα πράγμα το οποίο μετά από 30, 35, 40 χρόνια θέλει ένα ξεκαθάρισμα. Και θέλει ένα ξεκαθάρισμα φτιάχνοντας καινούργιους θεσμούς για να σταματήσει μια ιστορία κολλητών. Κατά τη γνώμη μου, κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση αριστεράς, αν δεν συγκρουστεί, πάει σπίτι της. Τελεία. Τελεία και πάλι. Ανδρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα λέμε έτσι κι αλλιώς, άμα είσαι και εσύ τη διάθεση να έρχεσαι εδώ.